Καλησπέρα. Το ημερολόγιο σήμερα, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ναι, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά, κύριε Τσίμα. Επιτρέψτε μου πριν με ρωτήσετε ό,τι θέλετε να σας πω σε σχέση και με την προηγούμενη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ποτάκη. Μικρή σχέση έχει αυτό που θα σας πω, αλλά είναι σημαντικό. Πρέπει να σεβόμαστε τις επιστημονικές απόψεις και τις διεθνείς συνθήκες της χώρας. Και με αφορμή αυτό ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Ροζάκης αποτελεί διακεκριμένο νομικό και δικαστή που έχει υπηρετήσει και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα από τις πιο σημαντικές θέσεις διεθνών οργανισμών και δικαστηρίων, το γνωρίζετε προφανώς, και ήθελα να σας κάνω το σχόλιο ότι ο κανιβαλισμός που υπέστη αυτές τις ημέρες επειδή εξειδίκευσε την επιστημονική του θέση που παρέπεμπε στην επίρρεια των νησιών είναι απαράδεκτος. Ναι. Έτσι αισθανόμουν υποχρέωση να σας το πω. Ευχαριστώ που το κάνετε. Αφορμή θα σας... από την πολύ σημαντική συζήτηση που είχατε προηγούμενα. Θα σας το ρωτούσα έτσι κι αλλιώς, γιατί τα ελληνοτουρκικά είναι ένα θέμα μεγάλο της επικαιρότητας, και αφού ανοίξαμε τη συζήτηση για τον κύριο Ροζάκη, να πω το εξής. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι αν πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο ή αν επιδιώξουμε, ας πούμε, μια διεθνή επίλυση των διαφορών μας για τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία, είναι πιθανό να μην δικαιωθούμε αν θεωρούμε ότι το Καστελόριζο έχει πλήρη επίδραση και μπορεί να έχει μια, πώς να πω, πλήρη επίρρεια στη χάραξη των θαλασσίων ζωνών. Πέσα να το φάνε και αυτό που δημιουργεί, ας πούμε, την κακή εντύπωση είναι ότι στην τρέχουσα αντίληψη είναι σαν κάποιος να λέει ότι θα δώσουμε το Καστελόριζο το ίδιο στην Τουρκία, όχι ότι θα συζητήσουμε τι επιρροή έχει το Καστελόριζο στη χάραξη μιας θαλάσσιας ζώνης. Ο επικίνδυνος εθνολαϊκισμός επί των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής που έχει στοιχήσει, κύριε Τζίμα, διαχρονικά στη χώρα πάρα πολύ και από τον οποίο πρέπει να αποστούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι στις όποιες διαπραγματεύσεις γίνονται ή θα γίνουν, και μπαίνεις με το maximum των διεκδικήσεών σου, π.χ. για το συγκεκριμένο ζήτημα που λέτε για την επίρρεια των νησιών, πάντοτε στη βάση της σύμβασης για το δίκαιο της θαλάσσης, σχετική νομολογία κτλ. Και βεβαίως προχωράς στις αναγκαίες διευθυντήσεις πάντοτε για το συμφέρον της χώρας αλλά και στη βάση των διεθνών συνθήκων. Το ζήτημα είναι η ειρήνη, το ζήτημα είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της χώρας, της σταθερότητας στην περιοχή. Είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα από το να πέφτει σε αυτό το επίπεδο όπου πολλές φορές έχουμε οδηγηθεί και το γνωρίζετε, που χωρίζονται σε εθνομηδενιστές, σε επί της ουσίας σε εθνοκάπηλους και σε πατριδοκάπηλους, γύρω από ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και για τα οποία δεν πρέπει να παίζει κανείς. Διάβαζα μια δημοσκόπηση προηγουμένως, περίπου το 66% στην χτεσινή δημοσκόπηση της MRB δηλώνει ότι φοβάται ένα ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία στο επόμενο 12μηνο. Δικαιολογημένα φοβάται, λέτε? Ανησυχεί ότι φοβάται. Πιστεύω πως η ανησυχία είναι δικαιολογημένη απολύτως, διότι τα πράγματα στην γείτονα, κυρίως μετά στη γείτονα χώρα, κυρίως μετά το πραξικόπημα του 17 το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αλλάξει πάρα πολύ, και είναι σαφές ότι ο κύριος Ερντογάν, κυρίως με το τουρκολιβικό σύμφωνο, δείχνει μια εξαιρετικά διαφορετική πολιτική αποσταθεροποίηση για την περιοχή και αναθεώρηση των συνθήκων. Αυτή όμως η ανησυχία θα πρέπει από την πλευρά τη δικιά μας, με την προσχώρηση στις ευρύτατες δυνατές συμμαχίες και συνεργασίες στη βάση του διεθνούς δικαίου, να γίνεται μια δύναμη δημιουργική για να επιβάλλουμε την ειρήνη στην περιοχή. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Πάντοτε βεβαίως με την ετοιμότητα που υπάρχει για την κατοχύρωση και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Τώρα,
Να έρθουμε στα του οίκου σας. Την Τρίτη συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις εκλογές. Και έχουμε δημοσκοπήσεις, πολλές όχι μία, η τελευταία είναι η χθεσινή της MRB, που δείχνουν ότι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί από τη μεταπολίτευση και ύστερα. Έχουμε δύο μεγάλα κόμματα μεν, αλλά το πρώτο έχει διπλάσιο ποσοστό δημοσκοπικό από το δεύτερο. Δεν έχουμε δικοματισμό, έχουμε κάτι σαν ένα μισικοματισμό. Αυτό σημαίνει ότι κάτι ενδεχομένως πρέπει να ξανασκεφτείτε. Να ξανασκεφτείτε στον τρόπο που κάνετε τον απολογισμό της κυβερνητικής σας εμπειρίας ή στον τρόπο που κάνετε την αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου προφανώς σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν το κλίμα που δημιουργήθηκε με το πρωτοφανές γεγονός της πανδημίας παγκοσμίως και στη χώρα μας, που ενίσχυσε, υποστήριξε τις κυβερνήσεις ανεξαρτήτως μάλιστα και των επιτευγμάτων τους στο ζήτημα της πανδημίας. Σωστό εν μέρη, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι στη Γαλλία όμως έγιναν εκλογές την περασμένη Κυριακή και το κόμμα του Προέδρου Μακρόν δεν κέρδισε ούτε έναν δήμο. Ναι. Αν υπάρχει κόμμα εκεί του Πρόεδρου Μακρόν, τα γνωρίζετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής ευθέως. Δημιουργείται με τις συνέπειες από την οικονομική πολιτική, όπως λέμε εμείς, ισχυριζόμαστε και με στοιχεία της κυβέρνησης και πριν την πανδημία, αλλά και με τα μέτρα που δεν πήρε στην πρώτη φάση της πανδημίας και με τα μέτρα που δεν παίρνει και τώρα, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα στη χώρα. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα της περίοδου. Θα προκύψουν και προκύπτουν ήδη στοιχεία εξαιρετικά αρνητικά στο πεδίο της οικονομίας και στο πεδίο της εργασίας. Πάνω σε αυτό το πεδίο νομίζω πως η κοινωνία θα αναστοχαστεί, η κοινωνία θα προβληματιστεί και στη βάση των πραγματικών αναγκών, όπως δείχνουν άλλωστε και η ίδια η έρευνα στην οποία αναφερθήκατε της MRB, δηλαδή για την εργασία, την οικονομία, την ανεργία, το φάσμα μιας πολύ μεγάλης ύφεσης, θα υπάρξει και αναπροσανατολισμός του συσχετισμού των δυνάμεων. Αυτό θέλει λίγο χρόνο και θέλει και από την πλευρά μας ακόμα μεγαλύτερη, σοβαρή, και την κάνουμε προγραμματική, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση με βάση τα πραγματικά στοιχεία για να ξεπεράσει ο κόσμος το φόβο, να ξεπεράσει τη χειραγώγηση. Δηλαδή, αυτή είναι η δικιά μου ανάγνωση. Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω αν σας μεταφράζω σωστά, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε υπομονή μέχρι η οικονομική κρίση, η οικονομική δυσπραγία να κοστίσει πολιτικά στην κυβέρνηση και τότε εξ αντανακλάσεως σχεδόν αυτόματα να υποφεληθεί η αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα υπομονής, είναι θέμα ενόρασης που υπάρχει για τις εξελίξεις και διεθνώς και στη χώρα μας. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση, σε ένα νέο κόσμο θα έλεγα, κύριε Τζίμα, όπου επανατοποθετούνται ζητήματα και η αριστερά θεμελιώνεται και η δημοκρατική παράταξη ευρύτερα στη βάση των νέων επίδικων και των νέων δεδομένων. Καμία υπομονή. Η παρουσία χθες του Αλέξη του Τσίπρα στην Κέρκυρα και όλο αυτό το διπορικό που κάνει και η παρουσία όλων των οργανώσεων μας, αλλά όχι μόνο, και των κοινωνικών οργανώσεων, των μικρομεσαίων, των εργαζόμενων μέσα στο γίγνεσθε σήμερα της κοινωνίας, πιστοποιεί το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Πιστεύω ότι αυτό θα εναρμονιστεί και θα αντανακλαστεί βεβαίως και δημοσκοπικά. Μπορεί να γίνει αυτό αν χωρίς και εσείς με κάποιο τρόπο να εκαθαρίσετε, εν πάση περιπτώσει να κάνετε μια πραγματική συζήτηση για το τι συνέβη αυτά τα πέντε χρόνια. Το λέω με αφορμή όλα τα δυσάρεστα που ήρθαν στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό. Η συνομολία του κυρίου Παπά με έναν επιχειρηματία ο οποίος αντιμετώπιζε δικαστικά προβλήματα. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Τσιντσίνης σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Παπάς και τον άκουγες να μιλάει, άκουγες τι έλεγε, δεν θα φανταζόσουν ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος μιλά στο όνομα της αριστεράς ή κυβερνά στο όνομα της αριστεράς. ΣΥΡΙΖΑ, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα αντιληφθείτε γιατί, διότι έχει σχέση με την αποτίμηση της κυβερνητικής περίοδου, όπου προφανώς ως ΣΥΡΙΖΑ την πορευθήκαμε, έκανε κάτι πρωτοφανές από τον Νοέμβρη κιόλας για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, το οποίο το θεωρώ και ουσιαστική προσφορά στην πολιτική ζωή του τόπου. Έκανε μια συλλογική, πολύ μεγάλη αποτίμηση της περίοδου με τις αντιφάσεις της, με τις ελλείψεις, με τις προσδοκίες ή με τις επιτεύξεις, πάνω στην οποία και συζητάμε εν ώψη του συνεδρίου και είναι δημόσιο αυτό το κείμενο, και άρα
όλο το συμβάν με το πρόσφατο στο οποίο αναφερθήκατε είναι μέρος της ευρύτερης αυτής συζήτησης και αντιμετωπίζεται με συζητήσεις στα συλλογικά όργανα, οι οποίες βλέπουν και το φως της δημοσιότητας και με κριτική και βεβαίως και αυτοκριτική που υπήρξε από πλευράς και του κυρίου Παπά σε σχέση με το ύφος και όχι μόνο σε σχέση και με την ουσία των διαμυφθέντων. Αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, πως δεν γίνονται από καμιά άλλη πολιτική δύναμη, τουλάχιστον από τη δεξιά. Δεν θα ήθελα να πάρω, καταλάβατε, να μιλήσω για τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, από εκεί, αυτό που αντιμετωπίσαμε, θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη που είχε μιλήσει στη Βουλή προς τον κύριο Τσίπρα και του είχε πει, κοιτάξτε, αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται μετά από κάθε ήττα με το να φεύγει ο αρχηγός. Δηλαδή, είναι έξω από τη σύλληψή τους η δημοκρατική διαδικασία αναστοχασμού, την οποία εμείς έχουμε στη πρωτοκαθεδρία. Και νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει πολύ και τη δημοκρατία. Απλώς ξαναρωτώ και επιμένω, ζητήματα ήθους στη διαχείριση εξουσίας, όχι πολιτικής, αλλά ήθους στη διαχείριση εξουσίας, μεθόδων, ή για να τα πω απλά, τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος από τις εκλογές, τι δουλειά είχατε εσείς με τον Καμένο, τι δουλειά είχατε εσείς με τον Παπαγγελόπουλο, αυτά τα ερωτήματα που είναι απλά και νομίζω σας τα θέτει ο καθένας και οι οπαδοί σας, δεν πρέπει κάποτε να απαντηθούν. Κύριε Τσίμα, θέλω να με ευθύς. Έχουμε εντοπίσει και κάνουμε μία συζήτηση με αφορμή ζητήματα που αφορούν στο ύφος της διακυβέρνησης, σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις συμμαχίες μας, παραδείγματος χάρη αναφερθήκατε για τη συνεργασία που υπήρξε με το κόμμα του κυρίου Καμένου, που κατά τη γνώμη μας μέχρι τον Αύγουστο το 18 στο κύριο επίδικο της περίοδου, δηλαδή η χώρα να βγει από τα μνημόνια κτλ., πορεύτηκε. Από εκεί και πέρα βεβαίως ήταν συγκλονιστικό το στοιχείο της Συμφωνίας των Πρεσπών που διέλυσε κάθε αυταπάτη ότι θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Τέτοια ζητήματα μπορούν να ανακύψουν και να τα συζητήσουμε, αλλά επιμένω, θέματα ίσους ιδιοτέλειας δεν έχουν τεθεί. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, επειδή είναι μικρός ο κόσμος και μικρή η πιάτσα, ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα που να αφορά σε υπουργούς που ήταν στα οικονομικά υπουργεία, στην ανάπτυξη κτλ. Επί 4,5 χρόνια, οποιοδήποτε μικρό ζήτημα, έστω και ένας φάκελος επενδυτή, να είχε μπει πιο κάτω από τη σειρά του. Πράγματα τα οποία ήταν στην ημερήσια διάταξη επί δεκαετίες στη χώρα. Θα είχε τεθεί. Ως προς αυτό λοιπόν το ζήτημα, πιστεύω πως δώσαμε ένα θετικό αποτύπωμα. Μάλιστα. Κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.